Σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο επιχειρεί να παίξει η Ιταλία, συνάπτοντας μια σημαντική συμφωνία με την Κίνα. Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της συμφωνίας είναι ο ρόλος που θα παίξει η Βόρεια Αδριατική θάλασσα και το λιμάνι της Τεργέστης ως στρατηγικό σημείο στο νέο δρόμο του Μεταξιού. Ένα φιλόδοξο σχέδιο που στόχο έχει να αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Πεκίνου και Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Γινόμαστε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τις παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές. Είναι σαφές ότι αυτό το παγκόσμιο σταυροδρόμι θα παίξει σημαντικό ρόλο στα μάτια των παγκόσμιων αγορών. Αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην παγκόσμια αγορά. Κάποιοι από τους δυτικούς εταίρους της Ιταλίας, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, φοβούνται ότι αυτή η νέα φιλία μεταξύ Ρώμης και Πεκίνου θα μπορούσε να γίνει ένας κινέζικος δούριος ύπος στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. Στο επίκεντρο της Ιταλικής εξωτερικής πολιτικής παραμένουν η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Η συμφωνία με την Κίνα στοχεύει στο να δώσει όθηση στην στάσιμη Ιταλική οικονομία. Στο ενδιάμεσο όμως η χώρα ίσως χρειαστεί να πληρώσει ένα ακριβό πολιτικό τίμημα. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες πάντως θεωρούν ότι η συμφωνία με την Κίνα αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις τους. Η συμφωνία με την Κίνα θα φέρει σταδιακή ανάπτυξη στην οικονομία, ιδιαίτερα για την Τεργέστη. Ο τομέας των εξυπηρετήσεων θα αυξήσει την αξία του στην ευρωπαϊκή αγορά. Το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη εκφράζει αμφιβολίες για το σχέδιο και έχει πάρει ανοιχτά θέση εναντίον του. Η Ιταλία πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη σχέση των 70 ετών που έχει με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, την Αμερική και την Κίνα. Αν οι Ιταλοί θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα, αυτό δεν είναι μόνο αφελές, είναι και ανόητο. Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στην Ιταλία και την Κίνα δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία και το εμπόριο, δηλώνει ο Πάολο Ρουμίζ. Πιστεύω ότι το μνημόνιο είναι πολύ θετικό. Δεν μας δίνει μόνο έναν καθοριστικό ρόλο, αλλά μας δίνει πίσω τον καθοριστικό ρόλο που είχαμε, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με αυτοκρατορικές στρατηγικές. Και αυτό ήταν κάποτε η Τεργέστη, τον καιρό της ακμής της ανάμεσα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Η δόξα του παρελθόντος και τα ταραγμένα ύδατα, ο ρόλος που θα παίξει η Τεργέστη ως κέντρο του νέου δρόμου του Μεταξιού, ήδη έχει προσελκύσει επενδύσεις. Αλλά η Κίνα μπορεί να αποδειχτεί πολύ ισχυρός και πολύ μεγάλος εταίρος για να τον διαχειριστεί μόνη της η Ιταλία.